Είμαστε τώρα στην Τοπάζ και βλέπουμε το όργανο θερμοκρασίας. Είναι στους 80 βαθμούς. Στους 60 βαθμούς, συγγνώμη και κάτι. Ο ηλεκτρικός είναι αναμένος. Προφανώς δεν υπάρχει νερό. Και τώρα πάμε εδώ που λέμε για αυτόν τον κυκλοφορητάκο. Ίδια συνδεσμολογία. Η καλωδίωση ακολουθεί μια διαδρομή. Παίρνει σε αυτό το κανάλι και καταλήγει ίσως κάπου στον πίνακα. Πού ακριβώς δεν μπορώ να ξέρω. Τα όργανα μας δείχνουν τώρα αυτές εδώ τις ενδείξεις και τα όργανα μας εδώ δίνουν αυτές τις ενδείξεις. Ακολούθως θα πάμε και στην Αγγλία, έτσι. Το S2 έχει 61 βαθμούς γιατί προφανώς κάνει sensing από το boiler που είναι η πραγματική του θερμοκρασία. Λοιπόν, εδώ στο μενού θα δούμε ότι το νερό είναι στους 60 βαθμούς. 60 βαθμούς δεν φαίνεται καλά. Η θερμοκρασία του χώρου 21, το 55 δεν ξέρω τι είναι και το 14 προφανώς έχει να κάνει με την εξωτερική μονάδα. Πατώντας εδώ θα δούμε ότι είναι ρυθμισμένο στο χώρο. Είναι στο μέγιστο που μπορεί να φτάσει. Εδώ υπάρχουν εύρος σημείων ρύθμισης, ελάχιστη χαμηλή θέρμανσης 18, μέγιστη ρύθμιση θέρμανσης 30, ελάχιστη ρύθμιση ψύξης 15, μέγιστη ψύξης 25. Δεν τα πειράζω αυτά. Τώρα να δούμε εδώ η κύρια ζώνη, έτσι, είναι στους 55 βαθμούς αυτό. Θέρμανση ψύξη χώρου, συγγνώμη, θέρμανση ψύξη χώρου. Πατάμε, τρόπος λειτουργίας, θέρμανση ψύξη αυτόματα, ήταν, δεν το πειράζω. Προγραμματισμός λειτουργίας δεν μου το δίνει. Δοχείο, θα δούμε ότι είναι στους 56 βαθμούς, εντάξει, κάνει sensing από το τέτοιο. Παρ' όλα αυτά δουλεύει ο ρυθμίσεις χρήστη, πληροφορίες, προφίλ χρήστη, λειτουργία. Έτσι και πάμε πάλι στο χώρο. Οπότε δεν έχουμε κάτι να πούμε για εδώ. Έτσι. Το 61 βαθμούς που δείχνει εδώ η θερμοκρασία στο shower είναι καθαρά από το boiler. Θέρμανση ψυχισμό, δοχείο. Όπως είδαμε είναι στους 56. Άρα είπαμε να τα βάλουμε όλα στο 50. Πολύ ωραία. Αυτά.